Είδα σήμερα τον κατά κοινή ομολογία ταλαντούχο παρουσιαστή και ηθοποιό, δεν ξέρω με ποιον ρόλο ακριβώς βέβαια μίλησε, Νίκο Μουτσινά, ο οποίος χαρακτήρισε μπούρδες τα λεγόμενα ιερέων, την αντίδρασή τους αναφορικά με το θέμα του τραγουδιού, με το τατουάζ στην Eurovision, λέγοντας οι ιερείς ότι τέλος πάντων διαφωνούν, έχουν αυτό το δικαίωμα, δημοκρατία έχουμε, ελευθερία του λόγου πιστεύω ότι έχουμε, και είπαν ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτά τα πρότυπα είναι τα ιδανικά. Ούτε είπαν ότι πρέπει να κατέβει το τραγούδι, ούτε είπαν ότι το καταδίκασαν, το αφόρησαν, δεν ξέρω και εγώ τι όλα αυτά που υπενήσονται κάποιοι. Επίσης είδα τον αγαπητό κύριο Νίκο Μουτσινά να βγαίνει και να δηλώνει χριστιανός ορθόδοξος, αναφέρει το δικαίωμά του, και στο ίδιο περίπου λεπτό να αναφέρει στην εκπομπή του, στο καλό μεσημεράκι, ότι ο Θεός, λέει, έτσι το ερμηνεύει αυτός ο χριστιανός ορθόδοξος, δίδαξε την αγάπη, δεν τον ενδιέφερε ποιος κάνει, λέει, σεξ με ποιον και ποιος κάνει τι και τις πράξεις κτλ. Κάπως το έχει καταλάβει λάθος ο κύριος Νίκος Μουτσινάς και όλοι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Είναι άλλο πράγμα να είσαι χριστιανός, είναι άλλο πράγμα να είσαι ορθόδοξος. Το να είσαι ορθόδοξος πάνε να πει ότι υπάγεσαι στους κανόνες, στην ταπείνωση που επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, ούτε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς να πάει στους Ιεχωβάδες, να πάει στους Πεντηκοστιανούς, να πάει στους Χιλιαστές ή να πάει στους Καθολικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κανόνες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει θεσπίσει από αρχαιοτά των χρόνων. Ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχουν θεσπίσει κανόνες με τις οποίους ορίζουν ξεκάθαρα το τι είναι αποδεκτό από την Εκκλησία, τι ευλογεί η Εκκλησία και τι δεν έχει την ευλογία της Εκκλησίας. Προφανώς και όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Όχι όμως και όλες οι πράξεις εις τις οποίες οδηγείται ένας άνθρωπος που θέλει να λέγεται ορθόδοξος χριστιανός. Άρα, προτού κάποιος πει αυτή τη βαριά λέξη που προϋποθέτει μετάνοια, προϋποθέτει ταπείνωση, προϋποθέτει θυσία και πνεύμα ομολογητικό, το να είσαι δηλαδή ορθόδοξος χριστιανός, ας διαβάσει, ας αναπτύξει την πνευματική του καλλιέργεια, ας βρει ένα πνευματικό, ας μιλήσει με γέροντες, με γεροντάδες, με ανθρώπους που μας κατευθύνουν και μας συμβουλεύουν σε όλα τα θέματα της προσωπικής μας και κοινωνικής μας ζωής, και μετά βεβαίως να πει την άποψή του την οποία έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει. Όχι όμως ότι είμαι ορθόδοξος και ότι αυτά επιτάσσει η Ορθοδοξία. Κάπου έχουμε μπερδευτεί.